Η Αλφα Τηλεόραση πιστεί στην πεποίθησή της για την άμεση και συνεχή ενημέρωση των τηλεθεατών της κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας μία μέρα και μία νύχτα για τη Δράμα, προσέφερε για μία ακόμη φορά άμεση, τακτική και συχνή ενημέρωση από τα δρόμενα τα οποία γινόταν στην πλατεία Ελευθερίας, καθώς όλη η δημοσιογραφική ομάδα αλλά και η τεχνική του σταθμού ήταν στις επάλξεις για την καλύτερη δική σας ενημέρωση. Μια μέρα και μία νύχτα για τη Δράμα. Ένα μήνυμα από τη Δράμα. Ποιο είναι το μήνυμα, Σάκη? Το μήνυμα είναι φτάνει ως εδώ και όσοι το καταλάβουν. Σύσσωμη η Αλφα Τηλεόραση από το πρωί και την εκπομπή Καλημέρα Δράμα ξεκίνησε να δείχνει όλες τις εκδηλώσεις που πραγματικά. Έτσι διαπιστώνουμε όλοι ότι οι δραμινοί όταν θέλουν κάτι να καταφέρουν μπορούν. Η Αλφα Τηλεόραση Δράμας όλη την ημέρα ήταν παρούσα σε κάθε εκδήλωση. Εδώ στην δράση μια μέρα και μια νύχτα για την Δράμα. Θεωρώ πως οι δραμινοί απέδειξαν με τον τρόπο τους ότι όταν είμαστε ενωμένοι, όπως και όλοι οι Έλληνες φυσικά, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Θέλω να πω ότι οι πιάστε τους θα ξεκινούσαν, είχαν πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Το αναβάλαμε για να συμμετέχουμε και εμείς εδώ μαζί με τον κόσμο. Οπότε και το καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό τμήμα της Αλφα Τηλεόρασης είναι εδώ και στηρίζει. Σαν συμμετοχή του κόσμου είχε επιτυχία αυτή η δράση. Τώρα βέβαια θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Αν θα μείνει εδώ μεταξύ μας ή αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα περαιτέρω όλο αυτό εδώ που γίνεται. Εγώ δεν βλέπω μια πρωτοφανή κινητοποίηση σήμερα. Ο κόσμος πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά εγώ προσωπικά που βλέπω τόσο κόσμο σε μια κινητοποίηση. Ήταν και μια συμβολική συσκότηση. Αυτό που θέλω να ευχηθώ εγώ είναι αυτή η συσκότηση να μείνει εδώ, να μην πάει στα σπίτια μας, στα μαγαζιά μας και στη τσέπη των δραμηνών. Τα δρόμενα στην πλατεία παρουσιαζόταν μέσα από μια έκτακτη εκπομπή την οποία παρουσίαζαν οι Φιλιόπαντοι Κίδου, ο Γιάννης Μυστηρίδης και ο Άρης Γκέρτας. 10 χρόνια τουλάχιστον, έτσι που καταλαβαίνω λιγάκι πώς ζούσε η Δράμα, ζούσε με την εναλλαγή των χρημάτων μεταξύ μας. Δηλαδή ανάμεσα στους επαγγελματίες, στους δημόσιους υπαλλήλους, όπου περίσσευε κάτι, ψώνιζα εγώ από σένα, εσύ από μένα, ο υπάλληλος έπαιρνε το. Μπράβο, ναι. Τώρα όταν βλέπεις και χτυπιούνται όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν πέσει οι συντάξεις, έχουν πέσει οι μισθοί, οπότε το παραπάνω έχει τελειώσει, γίνεται μόνο για τα άμεσα. Και το βασικό που είπες Γιάννη, ότι τα μεταξύ μας χρήματα, ξένο χρήμα στην Δράμα, δεν έμπαινε τα τελευταία 15-20 χρόνια τουλάχιστον. Από πουθενά. Και βέβαια αυτό ήταν το λάθος των κυβερνήσεων, όταν ανοίξανε τα σύνορα και δώσανε τα κίνητρα, αν θέλεις, να πάνε στην Βουλγαρία δεξιά-αριστερά, στο όνομα της ελεύθερης οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης και τα λοιπά, που τότε ακούγαμε τη λέξη παγκοσμιοποίηση ή ελεύθερη οικονομία και θεωρούσαμε ότι είναι κάτι καλό. Και δεν βλέπουμε ότι τελικά αυτό θα ήταν καλό αν είχες ίσους όρους, δηλαδή αν έπαιζε σε ίσους όρους με τη Βουλγαρία. Αν και εκεί είχε τους ίσους μισθούς με εδώ, ίσως να μην υπήρχε πρόβλημα. Αλλά όταν όμως τώρα εκεί παίρνανε παράδειγμα 100 ευρώ και εδώ εμείς παίρναμε 500, λογικό είναι ο επιχειρηματίας να πάρει την επιχείρησή του εδώ και με τα κίνητρα που του έδινε το τότε κράτος, ας το πούμε έτσι, να πηγαίνει εκεί. Βέβαια, όσο του έφτασε να εξαντληθεί η οικονομία του και εκεί πέρα, ας πούμε, ανοίγοντας η Κίνα, η Τσετσενία και όλοι οι άλλοι, και φτάσαμε στο σημείο. Από όλους εμάς, όπως είδατε σήμερα, σε μια προσπάθεια για την άμεση δική σας ενημέρωση, να σας ζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Εγώ με την σειρά μου θα πω τους συντελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Τον Γιώργο, τον Μάρκο, αυτού που είμαστε εδώ, τη Ρένα τη Γιουλβάνη, τον Αντώνη τον Βαρμπαρή, την Τζέντη Καραμανόλη, την Ντέπη την Κουνατιάδου, τα παιδιά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο στούντιο, η Φιλιό, η Παντικίδου, ο Άρης ο Γκέρτας, ο Γιάννης ο Μυστηρίδης και αυτός που χωρίς την δικιά του την βοήθεια δεν θα βλέπατε εσείς εικόνα, δεν είναι άλλος από τον Σάκη τον Μποζαζίδη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και όσο έχει, και σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή αυτή πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, η εικόνα μεταφέρθηκε και το μήνυμα πιστεύουμε ότι στάλθηκε. Να είστε καλά.